Ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, πολίτες απομακρύνονται από την περιοχή μέσω της Κύπρου. 500 Αυστραλοί υπήκοοι έφτασαν στη Λάρνακα από τη Βηρυτό με δύο πτήσεις. Με σκάφη και πτήσεις από Ισραήλ και Λίβανο φτάνουν στην Κύπρο και Ευρωπαίοι πολίτες και προσωπικό πρεσβειών. Μας ενημερώνει ο Πολύκαρπος Θωμά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η υποδοχή και ο επαναπατρισμός πολιτών τρίτων χωρών που απομακρύνονται από τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή μέσω Κύπρου. Γύρω στους 500 πολίτες Αυστραλίας και μέλη των οικογενειών τους αφήχθησαν με δύο πτήσεις από τη Βηρυτό στη Λάρνακα. I was in the south, I lost my house, my kids lost their rooms, our clothes. I was traumatized, my kids were traumatized as well. It's not a safe country, I won't be back. I feel very sad leaving my country, but I'm very happy to start a new life in Sydney. And as we were leaving, we saw a lot of smoke. Yeah, we feel relieved. I'm going to the holiday and I stuck there. I couldn't get back because no plan. Οι Αυστραλοί θα βρουν προσωρινό καταφύγιο στην Κύπρο και αναμένεται να επαναπατριστούν την ερχόμενη εβδομάδα. Firstly, I would like to say a huge thank you to the Cypriot authorities and the government of the Republic of Cyprus for allowing us and working with us to enable the safe departure of Australians from Beirut. Στο μεταξύ έφτασαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας 8 πτήσεις από το Τελαβίβ, ενώ άλλες 8 αναχώρησαν με προορισμό το Ισραήλ. Αυτή είναι η υποχρέωση μας στην περιοχή, δεδομένου ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ανάγκες, δυστυχώς αρκετά συχνά το τελευταίο 1,5 χρόνο. Είναι μέρος λοιπόν της ευθύνης μας ως μέρους κράτους της περιοχής. Χθες βράδυ αφήχθη στη Λάρνακα πτήση από τη Βηρυτό με 70 επιβάτες συμπεριλαμβανομένων 38 Κυπρίων. Στην πτήση επέβαιναν και 11 υπήκοοι Ελλάδος. Με μέρημνα της πρεσβείας μας στη Λευκωσία και υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, 6 εξ αυτών επαναπατρίστηκαν σήμερα στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία για την συμπαράσταση και την άμεση ανταπόκριση. Στις Μαρίνες Λάρνακας και Αγίας Νάπας συνεχίζουν να καταφθάνουν σκάφη από το Λίβανο, μεταφέροντας Ευρωπαίους πολίτες και προσωπικό πρεσβειών.